τον συνωστισμό. Αυτό είναι το μπλόκο της Νίκαιας. Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον κύριο Χρήστο Πάσουλα να μας μεταφέρει ουσιαστικά το πλάνο που υπάρχει και από τα μπλόκα της Νίκαιας που συγχρονίζονται τουλάχιστον. Καλησπέρα κύριε Πάσουλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε αρχικά, πριν μου πείτε οτιδήποτε, και τα όποια βελτιωτικά που υπάρχουν από την κυβέρνηση. Δεν πάτε εσείς ως μπλόκο Νίκαιας και όσοι είστε πέριξ αυτού του μπλόκου στην συνάντηση τη Δευτέρα, σωστά? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κάπως έτσι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, όχι τώρα, σε έναν διάλογο ο οποίος είναι διάλογος απάτη, φιάσκο και δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς μπορώ να τον αποκαλέσω. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα, είναι αιτήματα επιβίωσης, δεν υπάρχει επόμενη μέρα για μας. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό είμαστε στον δρόμο. Και ο μόνος λόγος για να πάμε σε έναν διάλογο θα είναι όταν η κυβέρνηση κάνει πίσω και, πώς να το πω... Από μηδενική βάση, αυτό που λέτε συχνά, κύριε Πάσουλα. Όχι, εμείς δεν έχουμε πει μηδενική βάση. Πλήρης απόσυρση. Μηδενική βάση. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Λέμε να πάρει πίσω το ασφαλιστικό. Λέμε να καταργηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης. Ζητάμε αφορολόγητο. Θεωρούμε ότι όλες οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες, θα πρέπει να έχουν ένα αφορολόγητο. Δεν μπορούμε να αφορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Ζητάμε μείωση στο αγροτικό ρεύμα. Να μην γίνονται κατασχέσεις στα χωράφια και στα σπίτια από τα κόκκινα δάνεια της ΑΤΕ, της πρώην ΑΤΕ, και να καταργηθεί ο φόρος στο κρασί και στο τσίπουρο. Αυτά τα πέντε αιτήματα έχουμε. Αυτά, πώς να το πω, για αυτά παλεύουμε, είμαστε στον δρόμο. Και μόνο και μόνο αυτά τα αιτήματα θα συζητήσουμε όταν η κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει πίσω και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας αυτά. Κύριε Πάσουλα, θα το ρωτήσω ευθέως. Αυτός ο μικροκερματισμός, να μην πω πολυκερματισμός, των αγροτικών μπλόκων βοηθά στην επίτευξη των στόχων? Γιατί εκτός περιπτώσεων που μας έχετε πει και στο παρελθόν, τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά, φαντάζομαι, κύριε Πάσουλα. Τα προβλήματα είναι κοινά, τα αιτήματα δεν είναι κοινά όμως. Εμείς δεν είμαστε στον δρόμο ένα μήνα για να ζητάμε να πεταχτούν εκτός αγροτικής παραγωγής, εκτός ΟΓΑ, οι πιο οικονομικά αδύναμοι συνάδελφοί μας, με το διαχωρισμό σε κατά κύριο επάγγελμα και μη, με ροκαματιάριδες που κάνουν και μια άλλη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Αυτός ο κανιβαλισμός δεν μας εκφράζει εμάς. Εμείς είμαστε στον δρόμο, προσπαθούμε να επιβιώσουμε και τα αιτήματά μας αυτά, ακριβώς αυτό αποσκοπούν. Θεωρούμε ότι αυτό το αίτημα, όπως και κάποια άλλα, είναι διασπαστικά. Και η κίνηση αυτή της συμμετοχής τη Δευτέρα στο διάλογο είναι διασπαστικός, με την έννοια ότι αν υπήρχε ενιαία γραμμή και πίεση στην κυβέρνηση, σίγουρα θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς έλεγα, κύριε Πάσουλα, γιατί αλλιώς να είστε ενιαίο μέτωπο. Απόλυτο δίκιο έχετε. Απόλυτο δίκιο έχετε. Εμείς προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να υπάρξει ενιαίο μέτωπο, κάναμε και εμείς σε κάποια πράγματα πίσω και πριν το πανελλαδικό συλλαλητήριο και μετά υπήρξε σαμποτάρισμα και διάσπαση. Δεν επιδιώξαμε αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ. Το λέω γιατί αγρότες είστε κι εσείς, κύριε Πάσουλα. Πολύ καλύτερα θα πιέζαμε την κυβέρνηση. Σωστά. Αγρότες κι εσείς, αγρότες ακόμη και αυτοί που πάνε στο Μαξίμου. Εκεί θέλω να καταλήξω, να το πω λίγο πιο απλοϊκά. Έτσι. Ναι, βέβαια υπάρχουν αγρότες, ζητήματα. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι αγρότες, δεν είπα εγώ ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά τα έχουμε φάει, πώς να το πω, υπάρχει μεγάλη πείρα, κύριε Βούτση, και από προηγούμενες κινητοποιήσεις. Ναι. Το πώς κατέληξε το πράγμα, να είναι ο κόσμος να διεκδικεί μήνες στο δρόμο και τελικά κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι ο ρόλος τους τουλάχιστον ύποπτος, τελευταία στιγμή να πηγαίνουν σε συναντήσεις και με αιτήματα που σε καμία περίπτωση δεν λύνουν τα προβλήματα τα οποία όλοι έχουμε και να υπονομεύουν με αυτόν τον τρόπο τις κινητοποιήσεις, να εκφυλίζεται μετά ο αγώνας και να πηγαίνει ο κόσμος στο σπίτι του. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι αποδεκτό από εμάς. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα κάνουμε Έχετε ψητό. Και μία συνάντηση την Κυριακή αύριο, κύριε Πάσουλα, να το πω παράληψης, 12 το μεσημέρι, για να αποφασίσετε κι εσείς τι θα κάνετε, σωστά? Εμείς αύριο έχουμε συνάντηση, όπως το είπατε, στις 12 στην Νίκαια, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γιάννης Πατάκης στην Νίκαια. Θα είναι πολλά μπλόκα από όλη την Ελλάδα, τα μεγάλα μπλόκα φυσικά. Και θα σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας
όπως κάναμε και στις προηγούμενες συναντήσεις. Η εικόνα που έχω είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μια συνάντηση χωρίς να υπάρχουν προαπαιτούμενα. Αντιληπτό. Κύριε Πάσουλα, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε και πλήρες ρεπορτάζ. Θα είστε αύριο στην Ίκια να ρωτήσω αυτό ως Χρήστος Πάσουλα. Ναι, θα είμαι. Φυσικά και θα είμαι. Μάλιστα. Είναι πολύ λογικό. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, θα τα αξιολογήσουμε, θα τα διαβάσουμε και τη Δευτέρα θα περιμένουμε, κύριε Πάσουλα, να δούμε τι εξελίξεις θα προκύψουν και από εκεί. Εγώ θα ήθελα λίγο να προσθέσω, παρακαλώ, γιατί έχει γίνει το τελευταίο διάστημα εδώ ένα, πώς να το πω, μια φαρσοκομωδία με κάποιους να πηγαίνουν τα αιτήματα, όχι με ταχυδρόμοι, όχι δεν είναι ταχυδρόμοι. Η κυρία Βασίλη βγαίνει και ανακοινώνει ότι κλείστηκε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, όχι δεν κλείστηκε. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και συμπεράσματα τι ρόλο παίζει ο καθένας, αν θέλουμε πραγματικά κάποια στιγμή να δοθεί ένας αγώνας ουσιαστικός, ο οποίος πραγματικά θα διεκδικήσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μιλάτε αυτό εκ των έσω από αγροτικά στελέχη, κύριε Πάσουλα, σε αυτό αναφέρεστε. Προφανώς, κύριε Βούτση, μιλάω για συναδέλφους οι οποίοι πήγανε αυθαίρετα, μην εκπροσωπώντας όλο το κίνημα, πήγανε και κλείσει ραντεβού όταν η ενιαία γραμμή που υπήρχε ήταν απόσυρση φορολογικού και ασφαλιστικού, με κάποια αιτήματα που ήταν άλλα αντιάλλων τέλος πάντων και που ουσιαστικά βάδιζαν και βαδίζουν στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ναι, είναι πολύ κοντά στο να τα βρουν, δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Αντιληπτό. Και ουσιαστικά αυτό θα οδηγεί στην, πώς να το πω, στην υπονόμευση και στον εκφυλισμό του κινήματος. Σε μια φάση που αν υπήρχε ενιαίο μέτωπο, πραγματικά η κυβέρνηση ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό είναι αληθές. Αυτό προσπαθούμε να πούμε και εμείς, κύριε Πάσουλα. Δεν κατέστη δυνατό. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τις εξελίξεις. Θέλω να είμαστε σε επικοινωνία αφού θα είστε αύριο στην Νίκαια την Κυριακή. Να έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κύριε Πάσουλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Παραμένουμε